Ο Άγιος Αντώνιος που εορτάζουμε σήμερα είναι ο πατέρας του μοναχισμού, ο πατέρας του ησυχασμού, ο πατέρας του ασκητισμού. Είναι ο πρώτος που χάραξε αυτό το δρόμο, έτσι θα λέγαμε φανερά, και έγινε γνωστός παντού, παγκοσμίως, και πλήθη μοναχών τον ακολούθησαν, τον μιμήθηκαν. Και τα τρία ιδανικά του ασκητισμού, του μοναχισμού, είναι οι τρεις κορυφαίες αρετές, η παρθενία, η ακτιμοσύνη και η υπακοή, οι οποίες καταρθώνονται στον τελειότατο βαθμό στη μοναχική ζωή. Γιατί η παρθενία βεβαίως δεν είναι μόνο στο σώμα, αλλά είναι και στο νου. Είναι η καθαρότητα του νόους και κατά αυτή την έννοια ζητιέται από όλους. Ακόμα και από τους εγγάμους ζητιέται αυτή η καθαρότητα του νόους. Η ακτιμοσύνη πάλι στον απόλυτο βαθμό, η πλήρης ακτιμοσύνη γίνεται, κατορθώνεται στο μοναχισμό, αλλά και από τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον κόσμο, τους χριστιανούς, ζητιέται αυτή η ολιγάρκεια και τα λίγα αυτά που έχουν και αυτά πάλι να μην τους κλέβουν την καρδιά, αλλά να είναι τελείως ελεύθεροι και αν τα χάσουν πάλι να μην λυπηθούν και να μην έχουν την ελπίδα τους αυτά. Θα λέγαμε είναι η τροπική ακτιμοσύνη, να είναι ελεύθερη η ψυχή τους δηλαδή από όλα αυτά που ενδεχομένως θα έχουν. Και η τρίτη μεγάλη αρετή είναι η υπακοή, που πάλι και αυτή σε τέλειο βαθμό κατορθώνεται στο μοναχισμό, αλλά ζητιέται και από όλους τους χριστιανούς αυτή η υπακοή, στον πνευματικό μας οδηγό, στους πνευματικούς μας πατέρες, οι οποίοι βέβαια υπακούν στον Χριστό. Και ενώ μιλάμε για αυτό το μεγάλο Άγιο, που χάραξε αυτό το δρόμο της τελειότητας και τον δίδαξε, γι' αυτό και ονομάζεται και καθηγητής της Ερήμου, τον δίδαξε και πολλοί ανά τους αιώνες τον ακολούθησαν αυτό το δρόμο, έχουμε στην εποχή μας να μιλάμε πλέον για κάτι που πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο, για την κορυφαία αμαρτία που λέγεται διαστροφή και ομολοφιλοφιλία. Όχι για την εγκράτεια, όχι για την παρθενία και την ακτιμοσύνη και την υπακοή, ούτε καν για κάτι το φυσιολογικό, αλλά για κάτι το παραφύσιν και παρανόμων. Το αντίθετο με τη φύση και φυσικά με τον νόμο του Θεού. Αλλά πρώτα και κορυφαίο, μάλλον, το πιο βαρύ είναι το ότι ακριβώς είναι παραφύση. Ο Απόστολος Παύλος, το Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, σαφώς λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι, βασιλεία του Θεού, ου κληρονομήσουσι. Και όσοι βέβαια σπρώχνουν και τους άλλους ανθρώπους σε αυτή την αμαρτία, και αυτοί θα κληρονομήσουν βασιλεία Θεού, δηλαδή θα κολλαστούν. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το λέμε, γιατί οι άνθρωποι έχουν παρεκκλίνει, έχουν ξεφύγει πάρα πολύ και έχουν φτάσει με τα μέσα αυτά μαζικής εξαπάτησης που συστηματικά τους τελευταίους μήνες βομβάρδισαν τους ανθρώπους με αυτό το μήνυμα, έχουν πετύχει να διαστρέψουν πολλές γνώμες πολλών ανθρώπων που ορθοφρονούσαν και να έχουν αρχίσει να το αποδέχονται. Αλλά όποιος αποδέχεται αυτό το αμάρτημα ως κάτι το φυσιολογικό και όποιος πέφτει σε αυτή την αμαρτία βέβαια ή σπρώχνει άλλους να πέσουν, όπως και οι άθεοι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, όποιοι είναι αυτοί, άρχοντες κοσμικοί ή και άρχοντες εκκλησιαστικοί, επίσκοποι ή ιερείς, οι οποίοι σιωπούν, το οποίο είναι το τρίτο είδος αθείας, και γίνονται συνυπεύθυνοι σε αυτή την προώθηση του κορυφαίου αυτού αμαρτήματος, και αυτοί φυσικά βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν και θα κολλαστούν. Αυτά πρέπει να τα πούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, όχι γιατί ευχόμαστε να κολλαστούν, ευχόμαστε να μετανοήσουν και να πάψουν να διαστρέφουν το λαό με όλα αυτά τα άθεα, τα αντίθεα, όχι απλώς άθεα, αντίθεα κηρύγματα, γιατί είναι αντίθετα όλα αυτά με τον νόμο του Θεού, αλλά είναι, όπως είπαμε, και αντίθετα με την ίδια τη φύση και τη φυσιολογικότητα του ανθρώπου. Ας ευχηθούμε ο Μέγας Αντώνιος να δώσει μετάνοια στο λαό μας, γιατί όπως είπαμε
Είμαστε εγγύς καταστροφής και ως έθνος. Όταν το έθνος μας, το γένος μας φτάνει να νομοθετεί την ομοφιλοφιλία ως κάτι το επιτρεπτό και τους γάμους αυτούς που δεν είναι γάμοι, ως κάτι επιτρεπτό, αυτό δείχνει μια φοβερή κατάπτωση του γένους μας, του έθνους μας. Και επίκειται βέβαια και η εγκατάλειψη του έθνους πλέον από το, από το Θεό. Οπότε και έρχεται αυτή η εθνική καταστροφή, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αλλά επίσης έρχεται και η απώλεια όλων αυτών οι οποίοι σιωπούν, οι οποίοι σιγοντάρουν, οι οποίοι προωθούν αυτά τα άθεα νομοθετήματα. Ας φυθούμε ο Άγιος Αντώνιος να δώσει μετάνοια σε όλους μας και κανένας να μην υποχωρήσει και κανένας να μην δεχτεί αυτή την διρεκτίβα της νέας τάξης πραγμάτων των σατανικών ανθρώπων, των σιωνιστών καμπαλιστών που προωθούν αυτή την διαστροφή, γιατί αυτό είναι το δικό σου το σατανικό θρησκευτικό πιστεύω. Να μην γίνει ποτέ αυτή η υποχώρηση και ετοιμαστεί ο δρόμος για τον Αντίχριστο. Γιατί ακριβώς αυτό το νομοθέτημα κατ' εξοχήν προετοιμάζει τον δρόμο για την έλευση του Αντιχρίστου, του ανθρώπου που θα είναι άνομος παραπάνω από κάθε άλλο άνομο. Ο Άγιος Αντώνιος ας είναι βοηθός και ας μας φωτίζει και ας μας δίνει μετάνοια και προσωπικά αλλά και στο έθνος μας, για να έχουμε και αγαθές ημέρες και αγαθές ελπίδες για τη σωτηρία μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες.